Να καλημερίσω τον παρόντα βουλευτή δεύτερης περιφέρειας Αθηνών Νότιου Τομέα με τη Νέα Δημοκρατία, κύριο Χαράλαμπο Πάπα Δημητρίου. Με το επίσημο, σε παρένθεση, Μπάμπης. Πολύ επίσημο. Έτσι γίνονται στην εκπομπή αυτή. Είμαστε επίσημα, κύριε βουλευτά. Τι κάνουμε, σας υποδεχόμαστε. Και συμφωνική μουσική και σεζόν. Ωραία, ωραία. Δεν είναι φοβερή η μουσική? Ναι, πολύ όμορφη. Ο Μίκης είχε πάντοτε το παράπονο ότι δεν γνωρίζουν αυτή την πλευρά της μεγαλοφυΐας του, τη συμφωνική μουσική. Το βλέπεις, μοιάζει όμως με αυτά που έγραφε τα λαϊκά. Φυσικά. Έχει την ίδια, το ίδιο χρώμα. Έχει βέβαια πολύ Μάλερ, τον οποίο λάτρευε. Πολύ όμορφα. Λοιπόν, παρόντος του κυρίου Παπαδημητρίου. Κάλμαρε η ψυχή μου τώρα. Και εμένα το ίδιο. Πώς θα τσακωθούμε στη συνέχεια? Θα τα πούμε. Λες να δυσκολευτούμε. Λοιπόν. Μα γίνεται πολιτική συζήτηση. Πρέ, κάτσε, βρε καλέ μου να καλημερίσουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτές οι μέρες πήγα να ξεκινήσω. Ψηφίστηκε, και είπα παρόντος του βουλευτού, ψηφίστηκε η εξυγίαση των ναυπηγείων και έγινε νόμος του κράτους η εξυγίαση των ναυπηγείων Ελευσίνος. Είναι από τα κορυφαία της κυβερνήσεως. Πλην όμως ήρθε η ρουκέτα Καραμαλή και το κάλυψε το θέμα. Λοιπόν, σωστή παρατήρηση ενός φίλου ακροατή, του Κωνσταντίνου, και τον ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να σταθώ λίγο στην εξυγίαση των ναυπηγείων Ελευσίνος, κυρίες και κύριοι. Και θέλω να σταθώ και με μία πολιτική παράμετρο, προτού καλημερίσω τον άνθρωπο που ξέρει τον εργοδότη με τον οποίο θα δουλέψουν οι εργαζόμενοι στα ναυπηγεία Ελευσίνος. Είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στα ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου, που είναι η ίδια εταιρεία η οποία τρέχει τα ναυπηγεία Σύρου στο Νεώριο. Λοιπόν, ο κύριος Ξενοκώστας, ο διευθύνων σύμβουλος, δηλαδή Κιόνεξ, για τον οποίο οι παπαρδέλες του Κλέωνος Γρηγοριάδη και του Μέρα 25 ήταν αυτά που τα ηχητικά που ακούσαμε προηγουμένως, και αν ενδιαφέρεστε εσείς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση να ακούσετε Κλέωνα Γρηγοριάδη, θα πάτε κατά παραγγελία να πάρετε το πρώτο μέρος της εκπομπής λίγο αργότερα όταν θα ανέβει και να ακούσετε το τελευταίο δεκάλεπτο. Εκεί έχω βάλει το ηχητικό του κυρίου Κλέωνος Γρηγοριάδη. Αλλά πριν καλημερίσουμε τον κύριο Χατζαντώνη, θα ήθελα να σταθώ στο εξής, κύριε βουλευτά, και να ζητήσω και τη δική σας γνώμη, αφού πω τη δική μου πρώτη. Το Πασό Κινάλ, η σοσιαλδημοκρατική άποψη, δηλαδή την οποία περιμένουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι ότι κράτησε επιφυλακτική στάση στην εξυγίαση των ναυπηγείων Ελευσίνος. Για να καταλάβω δηλαδή, εσείς τι λέτε? Εγώ ήμουν σχεδόν σε όλη τη συνεδρίαση. Ναι. Παρόν. Ναι. Έτσι θα γίνει η σοσιαλδημοκρατία στην Ελλάδα με την επιφυλακτική στάση? Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Κοίτα να δεις, Άρη. Πρώτα απ' όλα και τα δύο μεγάλα κόμματα αυτά λέγανε να ψηφίσουν κατά. Στο τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε μια διάταξη ρητή, την οποία δέχτηκε ο Άδωνης Γεωργιάδης, που ήταν ο εισηγητής υπουργός, και τελικώς ψήφισαν με κάθε επιφύλαξη μέσα εκεί, αλλά πάντως υπέρ οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σαν να μην ήταν εκεί, σαν να είναι κάπου αλλού, σαν κάτι να τους έχει συμβεί, ενώ συνήθως συμμετέχουν. Είναι στην υποκλοπή, αλλά είναι στην, πώς το λένε, στην επισύνδεση, το καταλαβαίνω, αλλά εδώ... Εντάξει, άλλη δουλειά αυτό, άλλη συζήτηση. Αυτό προσπαθώ να πω, ότι εντάξει, η επισύνδεση και η σημαία της, αλλά εδώ συνετελέστη κάτι πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία μας και για μεγάλη κατηγορία εργαζομένων. Ρώτησες κάτι, αν αυτό είναι η σοσιαλδημοκρατική πολιτική που λέει ο κύριος Ανδρουλάκης? Προφανώς όχι. Προφανώς όχι, διότι... Εγώ το είπα και στην ομιλία μου, μας πήρε 40 χρόνια, που είναι πάρα πολύς χρόνος, να καταλάβουμε ότι ένα ναυπηγείο, όπως κάθε επιχείρηση, χρειάζεται έναν άνθρωπο που νοιάζεται για την επιχείρηση αυτή, βάζει λεφτά, επιδιώκει να κερδίσει κάτι, άρα να λειτουργήσει η επιχείρηση. Για να τον ακούσουμε. Να ακούσουμε τον άνθρωπο και... που έχει την εμπειρία πια. Και είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στα ναυπηγεία Σύρου Νεωρίου. Νεωρίου Σύρου. Ναι. Κύριε Χατζαντώνη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και σε εσάς, κύριε Παπαδημητρίου. Καλημέρα κύριε Χατζαντώνη. Λοιπόν, μια μικρή περιγραφή των δεδομένων σας, κύριε Χατζαντώνη, παρακαλούμε. Πολύ μικρή και πολύ απλή. Εδώ εμείς, κύριε Πορτοσάλτε, το βιολί μας, εδώ στη Σύρο. Το βιολί μας εννοώντας δουλειά και δουλειά. Ανάπτυξη, πλοία, εισαγόμενο συνάλλαγμα, θέσεις εργασίας, στήριξη στην τομική οικονομία και στην εθνική οικονομία φυσικά. Άρα, ας ξεκινήσουμε. Πόσοι απασχολείστε στα ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου σήμερα?
στον Αιώριο απασχολούνται 500 Συριανοί εργαζόμενοι, και το τονίζω γιατί άκουσα κάτι τραγελαφικά χτες προχθές στη Βουλή, ο οποίος αριθμός λόγω του φόρτου εργασίας καμιά φορά αυξάνεται, με κάτι συνεργεία ενισχυτικά τα οποία έρχονται από Βόλο, από Πέραμα για κάποιες λίγες μέρες για να μας βοηθήσουν τη δουλειά. Ναι. Έχετε μια... πόσες δεξαμενές, κύριε Χατζαντώνη? Έχουμε δύο πλωτές δεξαμενές, τη νούμερο 1 και τη νούμερο 2 που λέμε εμείς, και έχουμε και το συγχρολίφτ, το οποίο είναι προς επισκευή αλλά τελειώνει. Έχουμε τους δόκους μας, έχουμε τους γερανούς μας. Αυτή τη στιγμή, για να σας δώσω να καταλάβετε, έχουμε 7 πλοία ταυτόχρονα στο ναυτιλίο. 7 πλοία. 7 πλοία, και με μεγάλη περηφάνεια και τιμή έχουμε και 77 σε αναμονή. Μάλιστα. Τα οποία θα... δηλαδή έχετε δουλειά για πόσο χρονικό διάστημα, για να, έτσι, να το καταλάβουμε ακόμη περισσότερο, κύριε Χατζαντώνη, αν λέμε. Θα το πω πολύ απλά, ότι αν πάρει σήμερα ένας πλειοκτήτης και ζητήσει επισκευή για το πλοίο του, η ημερομηνία που θα πάρει είναι η ημερομηνία Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Φεβρουαρίου 2023. Έτσι, ακριβώς. Μάλιστα. Ναι. Όλα αυτά μετά από μια πολυετή κρίση, έτσι, κύριε Χατζαντώνη, την οποία ζήσατε εσείς ως εργαζόμενοι στο Νεόριο Σύρου. Ζήσαμε μια μαύρη πενταετία από το 2013 μέχρι το 2018, που τον Απρίλιο του 2017 έκλεισε και οριστικά το ναυπηγείο, και εκεί, μετά από κάποιες έτσι κινήσεις που κάναμε εμείς σαν σωματείο, βρέθηκε ο κ. Σιωνοκώστας, ναι, εξ ουρανού. Αν μου επιτρέπετε λίγο να σταματήσουμε λίγο εδώ. Όχι, κάτσε να τελειώσει ο κ. Χατζαντώνη, να πει αυτό που έλεγα και εγώ πριν, ότι εκεί ήρθε η ώρα του ρεαλισμού. Νομίζω ότι και ο κύριος Φλαμπουράρης που το χειρίστηκε από τη μεριά του. Ναι, ναι, όμως επειδή ακούσαν προηγουμένως οι ακροατές μας τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη, βουλευτή του κόμματος Μέρα 25. Όχι, όχι, είναι βουλευτής. Μα όχι, όχι, είναι βουλευτής. Τον ψήφισαν. Μα προφανώς είναι βουλευτής, όπως είμαστε όλοι. Δεν είναι σχολιάζει αυτό. Ότι πουλήθηκε στους Αμερικανούς και είναι όλα αυτά ξεπουλήματα στους Αμερικανούς. Να ακούσω τον κύριο Χατζαντώνη, αυτό λέω, που δουλεύει μέσα. Ναι. Ακούστε με, κύριε Ποδοσάντη. Ναι. Επειδή εγώ ψέματα δεν λέω. Γιατί όταν λες την αλήθεια δεν μπορεί να σε αντιμετωπίσει και κανένα. Εμείς από την πρώτη στιγμή ό,τι συζητήσαμε, ό,τι συμφωνήσαμε και ό,τι έγινε στο ναυπηγείο τηρήθηκε κατά γράμμα. Οι εργαζόμενοι πήραν όλα τα οφειλόμενα από την προηγούμενη διοίκηση του κ. Ταβουλάρη, του αείμνης του κ. Ταβουλάρη. Οι εργαζόμενοι πληρώνονται κανονικά στο χρόνο τους, ασφαλίζονται κανονικά στο χρόνο τους. Και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με αριθμούς, γιατί οι αριθμοί λένε την αλήθεια, είναι το πολύ απλό ότι τον Απρίλιο του 2017 που έκλεισε το ναυπηγείο, οι εργαζόμενοι ήταν 180 και σήμερα ο αριθμός είναι αυτός που σας λέω. Μιλάμε για σχεδόν τετραπλασιασμό των θέσεων εργασίας, γιατί εντάξει, το ναυπηγείο του Σύρου είναι και μια συγκεκριμένη δυνατότητα, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο η Ελευσίνα. Αλλά φαντάζεστε τι έχει γίνει στο νησί, σε ένα νησί σαν τη Σύρο, που το ναυπηγείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την οικονομία του νησιού. Τι έχει συμβεί τα τελευταία 5 χρόνια, που ήταν μαύρα εδώ τα πράγματα, και ευγνωμονούμε πάρα πολύ και τον επενδυτή, και δεν τρέπομαι να το πω επιτέλους αυτή τη χώρα, γιατί να είναι εχθρός μου από τη στιγμή που ό,τι το έχουμε ζητήσει το έχει τηρήσει και με το παραπάνω. Και θα μου επιτρέψετε, αν μου δίνετε λίγα δευτερόλεπτα, να πω και ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τόλμησε, γιατί στην Ελλάδα πρέπει επιτέλους οι πολιτικοί να καταλάβουν ότι πρέπει να τολμάνε. Και όχι να κρύβονται και να κάθονται κάτω την ομπρέλα των προνομίων τους. Τον ευγνωμονούμε, ξαναεπιστρέψαμε στις ζωές μας, στις οικογένειές μας, ζούμε με αξιοπρέπεια, πληρώνουμε τους λογαριασμούς μας, σπουδάζουμε τα παιδιά μας, και θα τον ευγνωμονούν και οι εργαζόμενοι της Ελευσίνας, να είστε σίγουροι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χατζαντώνη, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάρηκα που τα είπαμε. Χαιρετισμούς στη Σύρο. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις ότι εσύ το ξέρεις, γιατί το έχουμε κουβεντιάσει. Εγώ πρώτο πήγα στη Σύρο όταν είχε τα πρώτα της προβλήματα. Δούλευα τότε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και πήγα να δω τι μπορεί να γίνει. Και ήταν το κλίμα. Δεκαετία του 80, μας λες. Αρχές του 80, πρέπει να ήταν 83. Και ήταν το κλίμα ότι δεν ξέρουμε τι θα κάνετε, θέλουμε να γίνουμε κρατική επιχείρηση. Αυτό το πράγμα, το οποίο συνέβη, το ίδιο πρόβλημα είχε και στα ναυπηγεία Ελευσίνες, τα οποία έτυχε να είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το 88-89. Το λέω περισσότερο διότι η εμπειρία η δικιά μου υποστηρίζει αυτό που σου είπα πριν, ότι μας πήρε 40 χρόνια για να καταλάβουμε. Να φύγουμε από τον κρατισμό δηλαδή. Ναι, γιατί πήγαιναν όμως οι πολιτικοί και λέγανε, όχι όλοι, αλλά οι σημαντικοί, η γραμμή ήταν ότι θα γίνουν όλα δημόσια επιχείρηση, δημόσια υπηρεσία. Θα γίνεις δημόσιος υπάλληλος
και τελείωσε η ιστορία. Τώρα εδώ αυτό που είχαν να αντιμετωπίσουν στην αντιπολίτευση ήταν ότι πάλι μετά από ψηφοφορία κιόλας, το Συνδικάτο στα Ναυπηγεία Ελευσίνας ήταν κατά 99% με την ψηφοφορία υπέρ της λύσης αυτής. Και είναι λογικό, άκουσες τι είπε ο άνθρωπος στο Νεώριο, σου λένε μπορεί και εμείς να πετύχουμε το ίδιο. Και μπορούν. Μπορούν, μπορούν. Αν έτσι κάπως πρέπει να πορεύεται η χώρα, γιατί πάει λιθαράκι-λιθαράκι. Το ενδιαφέρον είναι όμως, και δεν πρέπει το αφήνουμε, δεν θα είχε βρεθεί λύση αν δεν είχε πιάσει ο Μητσοτάκης. Τώρα θα σου πω κάτι που δεν είναι και πολύ γνωστό. Ο Μητσοτάκης σε μια συνάντηση που είχε με τους Αμερικανούς, ήταν τότε πρόεδρος ο Τραμπ, παρατήρησε ότι οι Αμερικανοί είχαν ένα ενδιαφέρον που είχε εκφραστεί και παλιότερα, ναι, για το αν θα λειτουργούν ή όχι ή ήταν αυτή η Ελευσίνας. Και ο λόγος ήταν απλώς διότι θέλουν να επισκευάζουν και αυτοί διάφορα πλοία που έχουν εδώ στην Μεσόγειο και στο χώρο μας. Άρα θέλαν να ξέρουν. Ο Μητσοτάκης το πήρε αυτό το πράγμα και είπε: παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, θα βρείτε μια λύση. Και βρέθηκε η λύση, διότι σε τελευταία ανάλυση, επειδή η επιχείρηση αυτή έχει δουλέψει στο Νεώριο και έχει δείξει τι μπορεί να κάνει, σου λέει: βάλτε να και στην Ελευσίνα να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτά. Έτσι κερδίζονται οι μάχες. Μία-μία. Και στα μικρότερα και στα μεγαλύτερα. Δεν είναι γενικώς πολιτικές. Δεν είναι μπλα 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 σοσιαλισμός. Ναι. Και τελειώσαμε. Μισό λεπτό. Ο κύριος Χατζαντώνης κάτι θέλει να προσθέσει. Ορίστε παρακαλώ. Κύριε Χατζαντώνη, παρακαλώ. Θα ήθελα να προσθέσω και να προσυπογράψω και εγώ την πρόταση του κύριου Γεωργιάδη στον κύριο Κλέωνα. Ναι. Να ανταλλάξει την περιουσία του με έναν Συριανό εργάτη, διότι θα γίνει πλούσιος από την άλλη μέρα. Αλλά να προσθέσω και εγώ μια δική μου πρόταση, ότι τον προσκαλώ. Παύλα, προκαλώ να έρθει στο Ναυπηγείο, γιατί δεν έχουν έρθει αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Ναι. Να μιλήσει με τον κόσμο, να τον πάμε πάνω στα πλοία, στα μηχανοστάσια, στις σεντίνες, στα τάγκια. Να δει τις συνθήκες εργασίας, κύριε Χατζαντώνη, να δει τις συνθήκες πώς δουλεύετε. Ναι, ναι, ναι. Και μετά να βγάλει μια άποψη για τα Ναυπηγεία. Ναι, ναι. Ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έλεγε νωρίτερα και το κράτησα για τη συζήτησή μας, γιατί ήρθες κατά κύριο λόγο να πούμε τα ενεργειακά, αλλά αν μου επιτρέπεις πρέπει να πάρουμε και μια απάντηση. Έλεγε ο Πάνος νωρίτερα, μήπως γνωρίζουμε τελικώς ποιος ήταν ο λόγος της παρακολούθησης του κυρίου Ανδουλάκη, γιατί διαπιστώνω γαργάρα εδώ. Και επειδή έχει ανοίξει το θέμα του απορρίτου, ποια είναι η γνώμη σου, αλήθεια? Δεν το γνωρίζουμε. Κοίτα, υπάρχει τρόπος να γίνει χειρισμός του απορρίτου ήδη, γι' αυτό κι άλλωστε δεν κατάλαβα, γιατί ήταν μια ενδιαφέρουσα αποστροφή στην ομιλία Καραμαλή στα Ανόγια. Ήδη η κυβέρνηση είπε στον κύριο Ανδρουλάκη ότι πήγαινε στην ΚΙΠ, πήγαινε στην ΕΥΠ, πρέπει να μάθω να τη λέω ΕΥΠ. Έχει ο Νίνο Δεμήρης το φάκελό σου εκεί, θα δεις τα πάντα, ό,τι έγινε, ποιοι ζήτησαν παρακολούθηση, για ποιο λόγο. Πως ενεκρίθη από την... Ναι, αλλά δεν πηγαίνει, γιατί υπάρχει και ένας νόμος που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία που λέει αυτό, ότι λέει ότι η ΑΔΑΕ, ναι, η αρχή, ναι, ναι, που διασφαλίζει το απόρριτο, ότι δεν μπορεί να στο δώσει. Έτσι, παλιότερα μπορούσε, όχι ότι το είχε ζητήσει κανείς, διότι εδώ υπάρχει κάτι το οποίο δεν συζητούμε. Για να ζητήσεις πρέπει να ξέρεις ή να έχεις την υποψία ότι σε παρακολουθούν. Εδώ ο λόγος για τον οποίο και... Μην το ξεκινάς, πήγε και 28 η ώρα. Κάνουμε διάλειμμα και ερχόμαστε. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ. Ο κύριος Μπάμπης Παπαδημητρίου είναι στο Ραδιοθάλαμο. Λοιπόν, για να... έγινε αρκετή κουβέντα με το θέμα της με το υποκλοπής. Έχει μια κουβέντα για να περάσουμε στα ενεργειακά. Έχεις κάτι για να κλείσουμε? Όχι, νομίζω ότι το θέμα δεν έχει πλέον το ενδιαφέρον που είχε στην αρχή. Πρέπει όμως να διαλευκανθούν κάποια ζητήματα. Δεν είναι υψηλής πολιτικής. Εγώ το πίστευα από την αρχή θέμα. Επιπλέον έχει κάνει πολύ κακό στο Πασόκ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν μιλάει πλέον για τίποτε άλλο. Μιλάει, τον άκουσα εδώ να μιλάει στον Παύλο Τσίμα. Είναι πολύ προσωπικό. Έχει έτσι ένα πόνο, έχει ένα θυμό. Έχει γίνει πολύ προσωπικό. Εδώ έχει γίνει ένα λάθος, έχει γίνει παραδεκτό. Πρέπει να μάθουμε τις λεπτομέρειες. Θα το εντάξουμε και σε μια στρατηγική τους να παίξουν μονοθεματικά με αυτό το θέμα. Κάνει ό,τι θέλει ο καθένας. Ναι, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι εδώ και εγώ είμαστε. Κυριολεκτικώς. Άκουγα στις ειδήσεις τώρα εδώ. Λέει η Ρωσία ότι θα πει στο G7 ότι αν πάτε να βάλετε πλαφόν στην τιμή. Μα δεν θα βάλει πλαφόν. Αυτό που θα πούνε είναι ότι εμείς τόσα δίνουμε για να αγοράσουμε το πετρέλαιό σου.
δεν είναι, δεν του λέει πόσα θα πουλήσεις εσύ. Λέει πόσα εγώ είμαι διατεθειμένο να πληρώσω. Αυτό το ξέρουμε όμως. Όπου δεν πήγε να πάει να ψωνίσεις κάτι. Τόσα θα σου δώσω κι εγώ. Πας να ψωνίσεις κάτι, ένα σακάκι. Λες εγώ είμαι διατεθειμένο να δώσω 200. Έχεις κάτι με 200. Αν έχει, το παίρνεις. Αλλιώς δεν μπορεί να σου πει, α, εγώ έχω σακάκια μόνο από 400 και πάρω. Λες, οκ, εγώ δεν έχω τόσο, πάμε αλλού. Ναι, το αλλού υπάρχει. Δηλαδή, θα βρω από αλλού σακάκια. Υπάρχει. Αλλά επιτρέψε μου, μια που πιάνουμε τώρα αυτή την κουβέντα, να σου πω ότι το κρισιμότερο όλων ζήτημα αυτή τη στιγμή, και κακώς δεν το είχαμε πιάσει πιο νωρίς ως χώρα, διότι υπήρχαν πολλοί που λέγανε, μην ανησυχείτε, ποσότητες θα έχουμε. Διότι εδώ υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι να έχεις αρκετή ενέργεια. Ωραία. Τώρα διαπιστώνετε ότι δεν υπάρχει ποσότητα, για να το τρέξουμε λίγο. Δεν νομίζω ότι έχει διαπιστωθεί. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, από ό,τι φέρεται, ποσότητες θα έχουμε. Ναι. Και σε πετρέλαιο και σε. Το ζήτημα είναι ότι αν δεν μειώσεις τη ζήτησή σου, οι τιμές θα παραμένουν ψηλά. Όσο εσύ ζητείς κάτι, τόσο η τιμή του ζητούμενου θα είναι ψηλά. Άρα το να μειώσουμε την κατανάλωση, τηρουμένης της αναλογίας βεβαίως, τι θα κάνει ο χειμώνας, τι χειμώνα θα έχεις. Μπορεί να είσαι ένα πολύ βαρύ χειμώνα, οπότε το να μειώσεις είναι πολύ δυσκολότερο. Αλλά το να έχεις ένα σχέδιο μείωσης της κατανάλωσης, πέραν αυτού που από μόνοι τους οι άνθρωποι υποχρεωτικά μειώνουν διότι είναι ακριβό και δεν μπορούν να το καταναλώσουν, είναι αυτό που θα κρίνει τη θέση της Ελλάδος και στις αγορές. Εγώ παρακολουθώ πρώτα απ' όλα. Δεν το πιάσες αυτό, δεν το άκουσες. Το άκουσα πώς. Όχι, ναι, ο Πρωθυπουργός πολύ σωστά είπε ότι παιδιά, ήρεμα. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται, αλλά υπάρχουν και όρια. Δεν θα την άξουμε στον αέρα αυτό που έχουμε πετύχει. Εγώ επειδή παρακολουθώ, μια δημοσιονομική ευστάθεια. Φιλιππίδη, παρακολουθώ στο θέμα αυτό τον Νίκο. Και καλά κάνεις. Ωραία. Λοιπόν, γράφει σήμερα ο Νίκος ότι μια κατηγορία συμπολιτών θα πάρει ρεύμα και πιο κάτω από την τιμή Πούτιν, από τα καλά χρόνια της. Το γράφει αυτό ο Νίκος, γιατί. Ναι. Ρεύμα. Αν αυτό το ίδιο θα γίνει και στο φυσικό αέριο, αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Αν θα φτάσουν τα λεφτά να γίνει και εκεί η ίδια μείωση, ας πούμε. Ναι. Αυτό που λέει ο Φιλιππίδης είναι ότι οι εταιρείες έχουν μια πολιτική τιμολογιακή διαφορετική. Δεν έχουν όλοι την ίδια τιμή. Μπαίνει το κράτος, δίνει λεφτά, οπότε, και δίνει πάρα πολλά. Οπότε η τιμή του καθενός διαφοροποιείται. Τώρα κάποιες εταιρείες θα βρεθούν αυτή λέει, περίπου το 1 τρίτο των καταναλωτών ρεύματος θα πληρώσει όχι απλά ρεύμα προ Πούτιν, αλλά και κατά πολύ φθηνότερο. Δεν είμαι βέβαιος ότι θα είναι φθηνότερο από ό,τι ήταν πριν ξεκινήσει η κρίση. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που επίσης δεν γίνεται στη συζήτηση, εμφανίζεται συνήθως στη συζήτηση και λένε πήγε σήμερα το φυσικό αέριο εκεί, η κιλοβατόρα εκεί και ακούγονται 300, 400, 500, 600. Αυτά είναι ενδιαφέροντα αν καθόμαστε εδώ και κάνουμε τους αναλυτές των αγορών ενέργειας. Αυτό που ενδιαφέρει τον καταναλωτή είναι τι θα του έρθει τελικά. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι πριν με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, τον έβαλε στον καταναλωτή σε μια τρέλα. Έπρεπε να πάρει την πρώτη γραμμή, να την ατρίσει με τη δεύτερη, να διαιρέσει με τις κιλοβατόρες, να δει πόσο τελικά του έρχεται η κιλοβατόρα. Αυτό είναι που καταργήθηκε και τώρα πια αυτό που θα του έρχεται θα είναι μια καθαρή τιμή ανά κιλοβατόρα. Ναι. Όπως παλιά. Άρα θα μπορεί να δει απευθείας πόσο του κοστίζει. Αν λοιπόν το βάλεις αυτό κάτω, η Ελλάδα έχει πλέον από τις πιο χαμηλές. Όχι, είχε και προηγουμένως και με το άλλο σύστημα, αλλά έπρεπε να βάλεις, να βγάλεις, να υπολογίσεις, να κάνεις για να φτάσεις στο συμπέρασμα. Τώρα θα μπορείς με πολύ απλό τρόπο να δεις αυτό. Ένα το κρατούμενο. Πάμε στο φυσικό αέριο τώρα. Εμείς πήγαμε στο φυσικό αέριο γιατί ήταν 20% φθηνότερο από το πετρέλαιο θέρμανσης. Πήγανε πόσα, 800.000 νοικοκυριά, δεν πήγαν όλοι. Μπράβο. Ναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτοί που πήγαν δεν πρέπει να τιμωρηθούν αφού κάναν μια σωστή επιλογή. Μπράβο. Μπράβο. Και τώρα λέει ο Νίκος στο άρθρο του, ο Νίκος Φιλιππίδης, ότι μπορεί λέει εμάς να μας πούν, παιδιά, επειδή έτσι και η γιουβέτσι το φυσικό αέριο, αλλά και μπορεί και ποσότητα που βάζεις τώρα, μου πέταξες και και τη διάσταση του αν θα όχι, έχουμε. Όχι, ποσότητα για να κάψουμε θα έχουμε. Πες το ότι θα έχουμε. Ότι, εντάξει, άλλο σου είπα, μην καθούμε εκεί. Ναι. Ότι πρέπει εμείς να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Μάλιστα. Να μας πει λοιπόν τώρα, παιδιά, αφήστε το φυσικό αέριο, πιάστε το air condition. Όχι. Αλλά τι. Θα έρθει επιδότηση στο φυσικό αέριο. Και πέρυσι υπήρξε. Εγώ, επειδή είμαι και διαχειριστής στην πολυκατοικία, βλέπω. Ρε, υπάρχει, το βλέπω και εγώ. Υπάρχει. Το βλέπεις και εσύ. Ναι. Και πέρυσι υπήρξε, θα υπάρξει πάλι μια εξισορρόπηση, ώστε να μην υπάρξει λόγος να τρέχεις τώρα να λες θα αλλάξω. Πάμε και απλό να αλλάξεις. Ναι, αυτό είναι τώρα που αφορά εμάς, ως Ελλάδα. Δηλαδή, αυτά που θα κάνει εδώ και θα ανακοινώσει μεθαύριο ο Μητσοτάκης.
επειδή αυτά τα έχει πει ο άνθρωπος 7 μήνες πριν και πάνω η Βόρεια κάνει πάλι τον καμπόσο. Τώρα όμως φαίνεται από ό,τι καταλαβαίνω το παράγωγο γλιστράει προς την κάλτσα και στους Βορείους. Αυτό αντιλαμβάνομαι. Και σου λέει κάτι να κάνουμε. Αυτό που θα κάνουν θα το επωφεληθούμε και πώς εμείς. Αυτό που είχε πει. Επιπροσθέτως πόσο θα το επωφεληθούμε. Γιατί έως τώρα κάτι έχουμε επωφεληθεί, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που είχε πει η Ελλάδα και σύμπραξε με την Ιταλία, την Ισπανία. Όταν λέμε Ισπανία, είναι Ισπανία, Πορτογαλία, γιατί αυτοί έχουν ενιαία αγορά. Και έγινε και εκείνη η περίφημη διάσκεψη που ήταν, είχε COVID ο Μητσοτάκης και έμεινε στην Αθήνα και ήταν συνδεδεμένος. Ναι. Ήταν ότι πρέπει να γίνει μια παρέμβαση ώστε η αγορά να λειτουργεί με όρους λογικούς και όχι με τους όρους του παραλογισμού που φέρνει πάντοτε ο πόλεμος και εν προκειμένου ο Πούτιν. Μάλιστα. Διότι ελεύθερη αγορά με τον Πούτιν παρόντα δεν υπάρχει. Ναι, επειδή αυτό το έθεσα στον κύριο Κάπρο προχθές, μου πρόσθεσε όμως και έναν άλλον λόγο. Ότι μου είπε ότι στο Βορρά υπάρχει ανταγωνισμός από καιρό σε αντίθεση με τον Νότο που δεν ξέρουμε τι θα πει ανταγωνισμός. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και εδώ έχουμε πάλι αυτό που λέγαμε πριν νωρίτερα για τα ναυπηγεία. Η Ελλάδα επί πολλά έτη, λόγω Πασόκ και αριστεράς κυρίως, διότι η Νέα Δημοκρατία ακόμη και όταν δεν ήταν κυβέρνηση συμφωνούσε σε αυτό το μοντέλο, η Ευρώπη μας έλεγε ότι πρέπει να ανοίξετε την αγορά ηλεκτρισμού. Και εγώ θυμάμαι είχε βγάλει για πώληση ο Σαμαράς Βενιζέλος στο τέλος τους. Αυτά όλα είναι φθινόπωρο του 2014, το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα, που σκοτωνόμασταν στα παράθυρα. Το μικρό πακέτο ΔΕΗ. Το μικρό πακέτο ΔΕΗ συμπεριλάμβανε ιδιωτικοποίηση, δηλαδή αυτό να ιδιωτικοποιηθεί ένα μικρό πακέτο ΔΕΗ που συμπεριλάμβανε. Ο ιδιώτης που θα το έπαιρνε θα έπαιρνε και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Και λιγνίτη. Λιγνίτη κυρίως αυτό. Ναι. Θα έπαιρνε μια ποικιλία. Έτσι ώστε να μην είναι μόνο φυσικό αέριο. Έτσι ώστε να μην παράγει ηλεκτρικό ρεύμα μόνο από το φυσικό αέριο, όπως συμβαίνει τώρα, επειδή λύσαξαν τότε τα συστήματα ΣΥΡΙΖΑ. Λένε τώρα ότι δίνει λεφτά η κυβέρνηση στους μεγάλους παραγωγούς. Ναι, είναι ήδη που εμπόδισαν την Περίμενε. Τότε πρώτα όλα, κυβέρνηση. Πρώτα απ' όλα αυτό είναι ψέμα. Σήμερα η παραγωγή, ανάλογα πώς την παράγουν την ενέργεια, την παράγεις ας πούμε με άνεμο. Έχεις ανεμογεννήτριες. Έχεις μια κλειδωμένη συνήθως τιμή. Γιατί επειδή έχεις επιδοτηθεί για να κάνεις την επένδυση. Είναι και... Ωραία, να κάνουμε διάλειμμα τώρα να μας εξηγείς πώς. Να προσπαθήσεις να εξηγήσεις. Είναι σημαντικό διότι. Πώς διαμορφώνεται τεράστιο τη τιμή ψέμα του ηλεκτρικού ρεύματος. Ότι τα λεφτά αυτά πηγαίνουν και πλουτίζουν οι γνωστοί. Διάλειμμα. Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, ας προσπαθήσετε τώρα να μας εξηγήσετε πώς φτιάχνετε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος. Ορίστε. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν το αιωλικό κοστίζει για να δώσει ρεύμα τόσο. Πες 100. Πες ότι και το ηλιακό εκεί κοντά είναι κάπου. Σε αυτά δεν είναι το κόστος λειτουργίας, είναι το κόστος επένδυσης που πρέπει να αποσβεστεί. Άρα πες ότι είναι περίπου εκεί. Το υδροελεκτρικό είναι και λίγο φτηνότερο γιατί είναι πολύ παλιές επενδύσεις, δεν έχουμε κάνει νεότερες. Αλλά άρα κοστίζει ακόμη λιγότερο. Ο παραγωγός που παράγει ενέργεια με τον αέρα έχει όμως κλείσει μια κλειστή συμφωνία. Άλλοι έχουν, άλλοι δεν έχουν. Αν ας πούμε έχεις πάρει λεφτά από το κράτος επιδότηση, είναι κλειδωμένο για να μπορεί να αποπληρώνεται σωστά η επιδότηση αυτή. Τα δάνεια κτλ. Είναι κλειδωμένα. Άλλα δεν είναι, έχουν τελειώσει, έχουν εξοφληθεί. Άρα έχει ακόμη χαμηλότερο κόστος. Το θέμα ποιο είναι. Ότι μετά πας στο λιγνίτη. Ο λιγνίτης είναι πολύ πιο ακριβώς. Πες τώρα, ξέρω εγώ, λέω νούμερα δεν τα έχω κοιτάξει τα τελευταία. Πάει ας πούμε, αν το ένα είναι 100, το άλλο πάει 160. Και μετά πιο ακριβό απ' όλα είναι το φυσικό αέριο αυτή την εποχή. Και έχεις και παραγωγή από φυσικό αέριο, ηλεκτρισμού με φυσικό αέριο, το οποίο είναι 200. Εδώ τώρα το σύστημα το ελληνικό, γι' αυτό και το ελληνικό σύστημα αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι είναι αυτό που μελετάει η Κομισιόν ως πρότυπο για να το εφαρμόσει όλη η Ευρώπη. Εκεί φτάσαμε από το προηγούμενο που λέγαμε, όχι το είχαμε τότε, αλλά είχαμε καταλάβει τότε ότι πρέπει να πάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Εν πάση περιπτώσει το φτιάξαμε. Σου έλεγε ο κύριος Κάπρος, αν καλά σας άκουσα, σου έλεγε μάλιστα ότι υπάρχουν δύο ελληνικές προτάσεις. Δύο ελληνικές προτάσεις, πράγματι. Συν μία αυτή που έκανε η Ισπανοπορτογαλία, τρεις. Αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη μελετάνε πώς θα σωθεί η Ευρώπη. Από τον Νότο. Με τις τρεις προτάσεις που έχει ο Νότος. Ελλάδος και Ισπανίας Πορτογαλίας. Οι Ιταλοί συμφωνούν μαζί μας, άλλωστε στην πρόταση αυτή. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ. Όταν ορίζεις όμως την τιμή, λειτουργεί η αγορά λοιπόν, λένε τόσο δίνω εγώ, τόσο δίνω άλλο, φτιάχνετε μια τιμή στην αγορά. Η τιμή στην αγορά
είναι αυτή που χρειάζεται όταν λες θέλω αυτή την ποσότητα για να έχεις αυτή την ποσότητα. Δεν μπορείς να πεις, αν έλεγες ότι δεν με ενδιαφέρει η ποσότητα, μπορώ να ζήσω και με τα μισά, η τιμή θα ήταν πολύ χαμηλότερη. Αλλά επειδή πρέπει να έχουν όλοι ηλεκτρικό, έχεις μία κλειδωμένη ποσότητα. Άρα θα βάλεις μέσα αυτούς που παράγουν με φυσικό αέριο. Αυτοί που παράγουν με φυσικό αέριο είναι οι πιο ακριβοί αυτή τη στιγμή. Άρα πρέπει να πληρωθούν αυτοί. Οι άλλοι όμως που παράγουν με πολύ φθηνότερο τρόπο αέριο, πληρώνονται και αυτοί αρχικώς, ονομαστικά, ψεύτικα δηλαδή, την ίδια τιμή αφού πουλάνε το ίδιο αγαθό, ναι, αλλά αμέσως ναι, παίρνουν τη διαφορά, άρα έχει πάει ας πούμε 200 και ο άλλος είναι με 100 το αιωλικό, τα 100 που είναι η διαφορά τα βάζει αμέσως στο ταμείο. Ναι. Άρα τα επιστρέφει. Ναι. Άρα είναι αυτό που λέγονται τα υπερκέρδη και τα λοιπά. Άρα με τα υπερκέρδη, τα ονομαζόμενα υπερκέρδη, λοιπόν, της ανοησίας, δηλαδή με αυτές τις εκφράσεις αντιπολίτευσης, εμείς παίρνουμε την επιδότηση επί της ουσίας. Ακριβώς. Αυτό εξήγησε, αυτό να καταλάβουν. 1,9. Ακούνε την παπαρολογία για τα υπερκέρδη, αλλά τι κάνουν αυτά τα υπερκέρδη. Ναι. 1,9 θα βάλει το κράτος για να επιδοτήσει το Σεπτέμβριο το ηλεκτρικό ρεύμα να έρθει εκεί που λέει ο Νίκος Φιλιππίδης χαμηλά. Μάλιστα. Από το 1,9, το 1,2 σχεδόν, το μεγαλύτερο κομμάτι, είναι αυτός ο μηχανισμός που μόλις εξήγησα. Δηλαδή, αν θέλετε, οι επιστροφές που κάνουν οι εταιρείες, οι οποίες έχουν χαμηλότερο κόστος από αυτή την τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά. Το να κάθετε να λένε όλα αυτά τα πράγματα ότι δίνουν και πληρώνουν, επειδή είναι χοντρό ψέμα, κάπως πρέπει να το καταλάβουν αυτοί που τα λένε. Σύμφωνοι, καταλαβαίνω τις πολιτικές σκοπιμότητες. Πουλάνε το ψέμα και το ψέμα πιάνει, μπάμπι μου τώρα. Άντε τώρα, ο άλλος εξετάσει τώρα. Εσύ τώρα μου λες ότι έχεις την απέτηση από την πλειονότητα των ανθρώπων να καθίσει τώρα και να πούνε πόσα έδωσε, ποια ήταν η διαρχική τιμή της ανεμογεννήτριας που ανέβηκε στην διάρκεια της ημέρας και μετά από αυτό το επιπλέον ποσό, τον πλην αυτό θα πάρει και να μας δώσει πίσω επιδότηση. Αυτά θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς. Πετάει ένα υπερκέρδη και μια χαρά κάνει τη δουλειά. Θα μπορούσαμε να το πούμε αλλιώς. Δεν θέλεις να δώσεις στον χ παραγωγό ρεύματος με μονάδα φυσικού αερίου την υψηλή τιμή, μην τη δώσεις. Αλλά δεν θα πάρεις και το ρεύμα. Γιατί ο άλλος σου λέει εγώ εκεί βγαίνω. Εκεί είναι και αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι το φυσικό αέριο είναι πολύ ακριβό. Ναι. Άρα εκεί βγαίνει αυτή η υπόθεση. Δεν τη θέλεις, μην την πάρεις. Αλλά δεν θα έχεις όλο το ρεύμα που χρειάζεσαι. Δεν είναι απλή ιστορία αυτό. Γι' αυτό και φτιάχτηκε αυτή η αγορά. Θέλω να προσθέσω ότι... Πάλι ψάχνω να βρω τώρα άρθρο του Νίκου Φιλιππίδη τις προηγούμενες ημέρες που εξηγούσε πώς από πού βγαίνουν οι επιδοτήσεις μας. Το εξηγούσε. Τόσα από εκεί, τόσα από εδώ. Δηλαδή, ναι. Αυτό τον μηχανισμό. Ναι. Πρέπει να σου πω ότι η ιστορία του να απελευθερωθεί και να γίνει να λειτουργήσει ως ανοιχτή ανταγωνιστική αγορά η παραγωγή του ηλεκτρικού ρεύματος είναι πάρα πολύ παλιά. Οι αντιστάσεις ήταν συνεχείς και την περίοδο της διακυβέρνησης ξεκίνησε επί Σημίτη και μετά κυρίως επί Κώστα Καραμαλή. Υπήρχαν αντιστάσεις παντού. Υπήρχαν αντιστάσεις λόγω ΠΑΣΟΚ, υπήρχαν αντιστάσεις λόγω αριστεράς, ότι ήταν τότε μικρή δύναμη πολιτικά. Υπήρχαν αντιστάσεις μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Να μην γίνει έτσι. Όταν φτάσανε στην ιστορία της μικρής ΔΕΗ. Και αντιστάσεις, μπάμπη μου, ουρλιάζανε, σκούζανε, χτυπιόντουσαν στα παράθυρα. Τους θυμάμαι όλο αυτό το μην πω λόι. Δεν θέλω να προσβάλλω τα σκυλιά. Όλο αυτό το λόι. Το πιο εντυπωσιακό που ίσως το θυμούνται οι ακροάτρες και οι ακροατές μας ήταν ο αρχισυνδικαλιστής που είναι τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ. Ήταν όλοι φωτοπουλέοι στην πρώτη γραμμή. Να μπουκάρει στο διοικητικό συμβούλιο και να απειλεί τον πρόεδρο τότε του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Τάκη Αθανασόπουλο, που αν είχαν εφαρμόσει τότε και δεν εμπόδισαν μόνο οι συνδικαλιστές, το εμπόδισαν και οι υπουργοί του Καραμαλή. Εγώ είμαι και αυτικός μάρτυρας. Παιδί μου, δεν υποστηρίχθηκε. Τον έβαλε ο Καραμαλής τον Τάκη Αθανασόπουλο και δεν τον υποστήριξε η κυβέρνηση. Όχι, δεν είναι ότι δεν τον υποστήριξε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτός τότε ο Αθανασόπουλος είχε σκεφτεί ένα σχέδιο το οποίο αν το εφαρμόζαμε θα είχε τελειώσει η ιστορία, θα ήμασταν εντελώς διαφορετικά. Ποια είναι τώρα για να καταλήξουμε. Τη μικρή ΔΕΗ τη σκέφτηκαν οι Τροϊκανοί και την είπανε τότε στο Σάμαρο Βενιζέλο. Τους είπανε, κάντε αυτό για να αυτοί που θα μπουν στην αγορά ενέργειας να έχουν απ' όλα. Να μην έχουν μόνο φυσικό αέριο. Να μπορούν να παράγουν δηλαδή με ένα μεικτό κόστος πιο χαμηλό. Έτσι όπως τώρα προκύπτει. Τότε το φυσικό αέριο βέβαια ήταν πάρα πολύ φθηνό. Οπότε όλοι τι λέγανε, όχι εδώ στην Ελλάδα, παντού. Οι Γερμανοί κυρίως. Όλοι λέγανε, παιδιά, πάμε στο φυσικό αέριο. Παρά τα αυτά, πρέπει να σου πω, κοιτούσα τα νούμερα χτες. Η Ευρώπη έχει κάνει τεράστια πρόοδο στην εγκατάσταση φιλικών στο περιβάλλον
παραγωγής, μορφών παραγωγής ενέργειας, έχει αυξηθεί πάρα πολύ αυτό το ποσοστό. Αν αυτό και εμείς το είχαμε αυξήσει 10 μονάδες περισσότερο από ό,τι το έχουμε τώρα, που θα μπορούσαμε να το έχουμε κάνει, πάλι εδώ ήταν. Όταν μπαίνεις στην Αυστρία από την Ουγγαρία, που είναι ένα απλό διόδιο αυτό το σύνορο, Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και τα δύο κράτη, έχεις ένα πάνω στον κάμπο της Αυστρίας, φαντάζομαι εκεί προχώρησε ο Σουλεϊμάν ο Μεγαλοπρεπής να πάει να πολιορκήσει το τείχος της Βιέννης, τη Βιέννη. Έχεις ένα δάσος από ανεμογεννήτριες. Όταν λέμε δάσος, δάσος. Παιδί μου, πάρε το δρόμο από τη Βουδαπέστη απ' έξω, δρόμο από Ουγγαρία να μπει στην Αυστρία. Πριν φτάσει στη Βιέννη, καμιά ώρα δρόμος από τα σύνορα και μετά, ένα δάσος από ανεμογεννήτριες πάνω στα χωράφια. Τι παθαίνουν αυτοί, ρε παιδί μου. Ανεμογεννήτριες, παιδιά, δάσος ανεμογεννητριών. Δάσος. Στην Ολλανδία. Όχι πέντε σκόρπιες. Στην Ολλανδία, δάσος. Στη Δανία. Ναι. Τώρα τη μόδα είναι η ανεμογεννήτρια. Τι χάλασε πάνω στο μπιπ χωράφο, στο μαμοχώραφο πάνω. Τώρα τι χαλάσει από το τοπίο δηλαδή. Οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες μπαίνουν στη θάλασσα. Ναι. Έτσι, τις καρφώνουν στη θάλασσα. Ναι. Μάλιστα, η Δανία τώρα υπέγραψε με τον Σόλτς εκεί μια τεράστια συμφωνία. Έχει ένα νησί η Δανία που είναι, όπως βλέπεις, η Δανία γίνει Κοπενχάγη και όλα αυτά. Ναι. Είναι πας πιο δεξιά, έχει ένα νησί που είναι δικό της. Έτσι. Εκεί σε αυτό το νησί θα κάνουν μια τερατώδη επένδυση για να μπορούν να δίνουν, γιατί είναι, αν θυμάμαι καλά, 180 χιλιόμετρα. Ναι. Και θα μας πουλάνε από τη Γερμανία. Θα αγοράζουμε εμείς από αυτούς. Επειδή στο τέλος το αγοράζουμε εμείς οι έξυπνοι, εννοείται η. Επειδή είναι ενιαία η αγορά, ναι. Μπορεί, αν δεν προσέξουμε, όχι τώρα νομίζω ότι έχουμε σοβαρευτεί, ναι. Και κατά τούτο τώρα μπορεί να σκοτώνεσαι, ας πούμε, ότι δεν σ' αρέσει ο Μητσοτάκης, okay. Ναι. Αλλά γιατί, γιατί είπε ότι εγώ αυτή τη διαδικασία να βάλουμε άπε παντού θα την υποστηρίξω πλήρως. Τώρα από εκεί και πέρα παίζουν αυτά που σου έλεγε τις προάλλες ο Φλωρίδης. Ναι. Υπάρχουν και τα συμφέροντα. Την άλλη εβδομάδα τα συμφέροντα. Όχι, δεν είναι θα είναι και την άλλη εβδομάδα μαζί μας. Ο Φλωρίδης είπε κατά λεξή, υπάρχουν κατσαπλιάδες του επιχειρηματικού κόσμου, αυτό είπε, εσύ δυσκολεύεσαι να τα λες τώρα αυτά γιατί είσαι βουλευτής, εγώ θα πω ότι υπάρχουν χλιμιτζουρέοι και κατσαπλιάδες του επιχειρηματικού κόσμου που παίζουν διάφορα προκειμένου να πούν στο Μητσοτάκη να πάρουμε και εμείς θείο. Εσύ γιατί λες ότι δεν κάναμε όσα λέγαμε πριν. Γιατί υπάρχουν αυτά που λες. Λοιπόν, καλημέρα σας. Καλό πουσουκού. Γεια σας. Χαίρετε.